Βίντεο από το σημείο της συντριβής του ρωσικού μεταγωγικού Ιλιούσιν στο χωριό Γιαμπλάνοβο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία έδωσαν στη δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Ερευνητική Επιτροπή, τα προκαταρκτικά της πορίσματα δείχνουν στην κατεύθυνση της κατάρριψης του αεροσκάφους από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία. Οι αντεγκλήσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου συνεχίζονται, όμως επί της ουσίας η πτώση του αεροσκάφους παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Οι δύο πλευρές επιμένουν η κάθε μία στη δική της εκδοχή, κατάσταση που μεταφέρθηκε και στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ΙΕ πάντως λέει πως επί του παρόντος δεν μπορεί να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αντιλαμβανόμαστε πως αμφότερες Ρωσία και Ουκρανία διεξάγουν ξεχωριστές έρευνες για το περιστατικό και η Ουκρανία έχει ζητήσει διεθνή έρευνα. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν αυτές τις αναφορές ή τις περιστάσεις της συντριβής. Την ίδια ώρα τα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται. Η δεύτερη επίθεση με ιρανικής προέλευσης ντρόουν αυτή την εβδομάδα στην ίδια συνοικία της Οδυσσού άφησε πίσω της μια ολόκληρη οικιστική γειτονιά με σοβαρές υλικές ζημιές. Ωστόσο, απώλειες δεν αναφέρθηκαν.